Αγανάκτης επικρατείας της τάξης των γονέων μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πακίου, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες από τον ισχυρό σεισμό δεν έχει δρομολογηθεί λύση για τη φιλοξενία των παιδιών σε ασφαλείς χώρους. Χρήζει επισκευής προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές της τάξης τους. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει έγγραφο και ζητάμε να δοθούν αίθουσες, ειδικές αίθουσες φυσικά, γιατί μιλάμε για παιδιά με ειδικές ικανότητες, τόσο ώστε δεν μπορούν να είναι απλοί οι χώροι. Οι χώροι, τουαλέτες και όλοι οι χώροι, οι οποίοι πρέπει να είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμοι. Φιλοξενεί μαθητές από 13-14 χρόνων μέχρι 24. Και είναι εξατάξιο, είναι 6 χρόνια η φοίτηση. Ένα από τα βασικότερα είναι και οι θεραπείες που παρέχονται εδώ στα παιδιά μας και που δυστυχώς αυτές τις ημέρες που είναι στο σπίτι τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάτι από αυτά. Και γι' αυτό ζητούμε άμεσα να βρεθεί μια λύση. Το κτίριο του σχολείου παρουσιάζει ρογμές στους τοίχους, ενώ παράλληλα επιδεινώθηκαν τα προβλήματα στην οροφή του. Η τηλεκπαίδευση δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, τονίζει η διευθύντρια του σχολείου. Είναι ένα πολύ παλιό σχολείο. Από το 1957, φανταστείτε, χτίστηκε. Σταδιακά χτιζόταν μέχρι και το 1972. Αυτή τη στιγμή έχουν παρουσιαστεί ρογμές με το σεισμό που δεν υπήρχαν πριν στους τοίχους. Εξωτερικά και εσωτερικά των τοιχών υπάρχουν ρογμές. Επίσης υπάρχουν μέσα στο μπάνιο αμαία, μπάνιο φροντίδας των παιδιών μας, έχουμε ρογμές στα πλακάκια και επίσης έχουμε και προβλήματα επάνω στην οροφή. Το θεωρούμε προκλητικό να έχουμε ανάγκη αιθουσών λιόμενων και να είναι η αίθουσα εκείνη κλειστή. Και τον έχουμε καλέσει σήμερα να έρθει από εδώ να δει και εκείνη την αίθουσα, μήπως και υπάρξει περίπτωση να την πάρουμε και αυτή. Έτοιμα προς το Υπουργείο Υποδομών για την εξασφάλιση 6 ειδικών αιθουσών για την φιλοξενία των παιδιών με ειδικές ικανότητες, κατέθεσε ο Δήμαρχος Φεστού, ο οποίος θα τρέξει, όπως δήλωσε, τις διαδικασίες για την επισκευή του σχολείου. Φυσικά διαμαρτύρονται και εγώ μπορώ να καταλάβω απόλυτα. Αυτά τα παιδιά είχαν μπει σε ένα προγραμματισμό για αυτούς το σχολείο. Το σχολείο είναι, εκτός από απασχόληση, είναι φυσικά και μία βοήθεια για να μπορέσουν να μπουν σε κάποιους ρυθμούς που τους κρατάει πιο ήρεμους, που υπάρχει μια δημιουργική απασχόληση και μια μάθηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, μεγάλες ζημιές σε αγροτικούς δρόμους και όχι μόνο προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία, με τον Δήμαρχο να ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ. Όλο το αγροτικό δίκτυο του Ψιλορίτη αλλά και των Αστερουσίων έχει καταστραφεί. Έχουμε μπορέσει να κάνουμε κάποιες άμεσες παρεμβάσεις ώστε να είναι προσβάσιμοι οι δρόμοι, αλλά σε καμιά περίπτωση οι δρόμοι μπορεί να είναι σχετικά προσβάσιμοι, αλλά δεν είναι σε κατάσταση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούν να πάνε ομαλά στα χωράφια τους είτε στις τάνες για το ζωικό κεφάλαιο.